καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, με την οποία σφραγίζεται άλλη μια σχολική χρονιά και σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Άλλος ένας χρόνος έφτασε στο τέλος του και πιστεί στην παράδοση που δημιουργήσαμε, οργανώσαμε αυτή τη γιορτή για να πάρετε μια γεύση από τη δουλειά των εκπαιδευτικών και κυρίως των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου μας. Θέλω να σας συγχαρώ, να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου Σπάρτης. Να πω ότι το σχολείο αυτό κάνει, όσα χρόνια το παρακολουθώ, εξαιρετική δουλειά και δίνει τη δυνατότητα μέσα από την κλασική εκπαίδευση, σε εισαγωγικά κλασική εκπαίδευση, αλλά κυρίως μέσα από δράσεις, δίνει εδώ στα παιδιά για κατάρτιση και γνώση παράλληλα. Είναι σίγουρο ότι και φέτος θα παρακολουθήσουμε μια παράσταση πολύ καλή επιτυχημένη. Αυτό θέλετε από τα μάτια των παιδιών, κύρια των εκπαιδευτικών, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν για να παρουσιάσουν όλο αυτό το έργο, για αυτή την παρουσίαση μιας χρονιάς εκδηλώσεων, μιας χρονιάς εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι μεγάλη μας τιμή απόψε που βρισκόμαστε όλοι εδώ για να παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση των παιδιών, να τα συγχαρώ τα παιδιά μας και τους δασκάλους για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχουν κάνει όλη τη χρονιά και θα μας παρουσιάσουν απόψε αυτή την παράσταση. Με την διπλή ιδιότητα και σαν εκπρόσωπος του πολίτη μας, αλλά και σαν γονέας και εγώ, θέλω να συγχαρώ και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τα παιδιά για την φιλότιμη προσπάθειά τους και για την πολύ σημαντική εργασία που επιτελούν μέσα και έξω από το σχολείο. Είναι από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει όλα τα σχολεία και ιδιαίτερα και το σχολείο, το ειδικό σχολείο. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, την οποία πιστεύω να γνωρίζουν όσοι είναι εκπαιδευτικοί, γιατί κάθε μέρα είμαστε στα σχολεία και προσπαθούμε να κάνουμε μια σωστή διαχείριση. Η διαχείριση των σχολείων, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο Δήμος, με τις υπηρεσίες που έχει, προσφέρει πολύ σημαντικό έργο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Διευθυντήρια για την πρόσκληση και να πω ότι οτιδήποτε υπάρχει, μπορούμε να το ικανοποιούμε στο μέλλον που μπορούμε. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Εκ μέρους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαιρετίζουμε την απόψινή εκδήλωση, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θέλω να τονίσω ότι στα ειδικά σχολεία και στο έκτημα γίνονται μικρά θαύματα, πρωταγωνιστές των οποίων είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και να σημειώσουμε ότι γίνονται προσπάθειες φέτος σε συνεργασία με την πολιτεία, αν καρποφορήσουν, να προχωρήσουν και στην γύρνηση δευτέρου ειδικού σχολείου στο Δήμο Ευρώτα. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα έχει έσει ο τέλος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα συγχαρητήριά μας σε όλους τους παράγοντες, καλή επιτυχία. Εγώ δεν το συνειδητοποιώ αυτό. Εμείς βιώνουμε το σχολείο στο χωριό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά που γίνεται. Και ότι η βραδιά και το απόγευμα φάνηκε και σε εσάς, στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς, αυτό το τίποτα άλλο. Τα πολλά παιδιά. Δεν είχε φίλους όμως το άλλο ζωντανό του λιβαδιού. Τρυφερά καμπός. Τι ζώο είναι αυτό. Κορόιδευε το σκαθάρι με τις κόκκινες πουλες. Ένα ζώο που κοκκινίζει όταν του μιλάς. Γιατί είναι πολύ τροπαλό. Απάντησε το μυρμήγκι. Γίνεται μια ροζ απαλή μπάλα. Πετάχτηκε η κάποια. Και που κοιτάει το φεγγάρι με ανοιχτό το στόμα, θα βρεις και χάφτη μύχες. Χαχάνισε το σκαθάρι. Άρα, τι ζώο είναι, σε ποια κατηγορία ανήκει. Αποφασίστε επιτέλους, ρωτάει μια κάποια. Είναι κακό! Να είσαι τυφερά κακό! Για το φεγγάρι όχι!
γέρας έγινε θύελλα. Το θρόσιμο των θύλων βουητό. Το δάσος σκοτίνιασε. Όταν όλα ησύχασαν και πάλι, ο τρυφεράκανθος δεν ήταν ίδιος. Είχε χάσει το ροζ χρώμα του και το μεταξένι τριχωμά του. Μεγάλα σουβερά αγκάθια φύτρωναν στο σώμα του. Και το χρώμα του ήταν σκοτεινό, σαν λάσπη. Σαν τον είδαν τα λουλούδια, κατέβασαν φοβισμένο το κεφάλι και το έκρυψαν μέσα στα φύλλα. Τα πουλιά πέταξαν μακριά και χάθηκαν. Και ο ήλιος που ήταν φίλος του, κρύφηκε πίσω από ένα μαύρο σύννεφο. Ο ακαθόχυρος, που παλιά ήταν τρυφερά ακαθός, σήκωσε τα αγκάθια του και γύρισε στο λιμάνι. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται δεν γελάει, αλλά αντιθέτως
προσωπικότητα του τρυφερά κάμψαν και υποσχέθηκαν να μην το ξανακοροϊδέψουν. Ο ήλιος, η βροχή και η ήρυδα επέστρεψαν στο λιβάδι. Έτσι, όλοι έλυσαν μαζί χαρούμενοι και αγαπημένοι σε ένα φρεσκοκλημένο, λαμπερό λιβάδι γεμάτο χρώματα.
Thank you.